Στην Ισπανία πέφτει η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι για το 2021. Το Ράλι Καναρίων Νήσων αποτελεί τον 8ο και τελευταίο γύρο του φετινού θεσμού. Ένας απαιτητικός ασφάλτινος αγώνας που περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 197,29 χιλιόμετρων. Συγκέντρωσε 52 συμμετοχές, με τον Αντρέας Μίκελσεν που έχει εξασφαλίσει το φετινό τίτλο να μην δίνει το παρόν. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους, προηγείται ο Αλεξέι Λούκιανουκ. Ο Ρώσος με Citroën C3 Rally 2 έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις 8 από τις 9 ειδικές της ημέρας. Ο Λούκιανουκ χαρακτήρισε την πρώτη μέρα του αγώνα την πιο διασκεδαστική στη μέχρι τώρα καριέρα του. Στη δεύτερη θέση, 32,6 δευτερόλεπτα πίσω, συναντάμε τον Εφρέν Γιαρένα. Ο Ισπανός οδηγός με Skoda Fabia Rally 2 Evo έκανε κάποια λάθη στο δεύτερο λουπ ειδικών της ημέρας, κάτι που ελπίζει να αποφύγει στο δεύτερο σκέλος του αγώνα, ώστε να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει για να τερματίσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τρίτος ήταν ο Ενρίκε Κρούζ, ο πρωταθλητής Καναρίων Νήσων με Ford Fiesta R5 MK2 θέλει να κάνει μια καλή εμφάνιση στον αγώνα της πατρίδας του. Στην τέταρτη θέση συναντάμε τον Μίκο Μάρτζικ. Ο Πολωνός με Skoda Fabia Rally 2 Evo, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, θέλει να ολοκληρώσει εκεί τη χρονιά και αναμένουμε την κορύφωση της μάχης του με το Γιαρένα. Στην κατηγορία ERC2 προηγείται ο Ιωάν Βινιές. Ο Ισπανός με Suzuki Swift R4S είχε μια καλή μέρα και έκτισε μια διαφορά 1 λεπτού και 51 δευτερολέπτων από τον δεύτερο. Στην κατηγορία ERC3 προηγείται με βραχία κεφαλή ο Γάλλος Άντωνι Φωτιά με Renault Clio Rally 4.